Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ήριδα. Ηλιάνα, μου ξεκινάς εσύ. Ήριδα. Ηλιάνα. Άκουσε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Να σου πω ότι για το σημείο που έχουμε φτάσει στο My Style Rocks είσαι μία πρόταση καινούρια, ανατρεπτική, καταπληκτική, μοναδική. Δεν είσαι. Να σου πω ότι για τη δική σου δεύτερη εβδομάδα σήμερα φαίνεται σαν να έχεις μεγαλύτερη εξέλιξη από τις περισσότερες συμπαίκτριές σου. Να σου το πω. Όντως. Καλά, ναι. Μπράβο. Ξεκάθαρα. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά είναι χρωματικά συνδυασμένα τα ρούχα σου. Τα σκουλαρίκια, άστα, κάνω όπως δεν τα βλέπω. Α, όντως. Όχι, όλα, όλα αυτά. Μην τα... Όχι, άστα αυτά. Δεν είναι για σένα. Δεν είναι για σένα αυτά τα σκουλαρίκια. Τα έχουμε πάρει τώρα για το διαγωνισμό και θέλουμε λίγο να τα χρησιμοποιήσουμε. Να τα κάνουμε μπαζάρ μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια. Όχι, ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό γιατί μου λες. Τα έχεις δοκιμάσει σε 10 επεισόδια τα ίδια. Τα ίδια στράτσα. Όχι, όχι, δεν τα είναι. Κρίσταλα καμία σχέση. Όχι, αλήθεια, καμία σχέση είναι αυτά. Είναι άλλα σχέδια στο ίδιο ύφος. Είναι τα ίδια ουσιαστικά. Δεν στράζ. Εντάξει. Πιστεύω ότι για το σύντομο χρονικό διάστημα που είσαι εδώ, έχεις καταλάβει πολλά πράγματα, προσπαθείς πολύ. Έχω καταλάβει ποιο είναι το στυλ σου και προσπαθείς να φέρεις κάθε μέρα διαφορετικά πράγματα για να καταλύσεις και εσύ τι είναι το καλύτερο για σένα και να το εξελίξεις. Mm-hmm. Επίσης, προσωπικά, αισθάνομαι κάθε φορά που είσαι εδώ και που βαθμολογείς και είσαι με την Κατερίνα και ακούς τα κορίτσια και μετά έρχεσαι σε εμάς, έχεις μια δίψα για το διαγωνισμό και σ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε μόνο και μόνο για ένα look που 2 εβδομάδες τώρα ξεχωρίζει σε παλιά look που είναι εδώ 13, θα βαθμολογήσω ένα καταπληκτικό look πρώτης εβδομάδας. 3. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθες εδώ μπροστά και πριν στην πασαρέλα σου, είδα μια εμφάνιση ενός κοριτσιού που είναι... Τώρα, σχεδόν δεύτερη εβδομάδα στην αρχή, άρα ουσιαστικά στην αρχή του παιχνιδιού, του show, που πολύ, δηλαδή έφερε σήμερα μια εμφάνιση πολύ κοντά, ας πούμε, με τις Εμιλίας. Αισθητικά είναι κάπου κοντά. Και καταλαβαίνω την Ηλιάνα που είπε μπράβο και σε επιβραβεύει με ένα 3. Δεν θα σου πω τα λάθη. Έχει κάποια λάθη. Θα με ενδιαφέρει. Δεν θα σου πω για το μπουφάν που έχει έτσι και βαριά επένδυση, όπως κάποιο άλλο μπουφάν που είχε έρθει το προηγούμενο επεισόδιο. Θα σου πω ότι αυτό το street style look που έκανες, για τον πρώτο καιρό που είσαι, είναι πολύ decent. Δείχνει ένα κορίτσι που θέλει να προσπαθήσει και να μάθει και μακάρι τη δική σου θέληση να την είχαν και άλλα κορίτσια εκεί πίσω και να μας φέρνανε με προσπάθεια κάποιες εμφανίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου, κλείνουμε με σένα τώρα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ακριβώς αυτό το look είναι look πρώτης εβδομάδας. Βλέπω ότι έχεις έναν πειραματισμό στα τελευταία επεισόδια και εσύ προσπαθείς να κάνεις διάφορα πράγματα ανατρεπτικά. Ελπίζω να σε ευνοήσουν οι συνθήκες, να προλάβεις... κοίταξε τώρα, ή εσύ θα προλάβεις να φτάσεις στις συμπαίχτριές σου ή οι συμπαίχτριές σου θα μείνουν τόσο πίσω που θα τις περάσεις εσύ. Ένα από τα δύο θα συμβεί, κάποιες συμπαίχτριές σου. Ναι. Εντάξει, γκάζος εσύ και βλέπουμε. Να έχουμε μεγάλη διαφορά. 2. Ευχαριστώ. Ας πούμε από κάποια look κοριτσιών που είναι εδώ 15, πόσες εβδομάδες είμαστε? 13 εβδομάδες, είσαι μακράν καλύτερη. Ευχαριστώ. Να. Μετά από αυτά τα πολύ εντυπωσιακά, θα σου πω και εγώ η τελική σου βαθμολογία για σήμερα είναι 9. Ευχαριστώ. Α, στρογγυλά. Μπράβο. Ευχαριστώ.